Κυρία Ελισάβετ από το Περιστέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα, τι λέει ο κύριος Βασίλης Ατομενίδη. Να μην επιτρέπω, λέει εγώ, να μην επιτρέπει ο κύριος Λιάτσος στον κύριο Παναγιωτόπουλο να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ψέματα. Δηλαδή, πρέπει να του λέω εγώ του κύριου Παναγιωτόπουλου τι θα λέει όταν έρχεται στην εκπομπή. Ο καθένας που έρχεται στην εκπομπή, αγαπητέ κύριε Βασίλη, είναι ελεύθερος να λέει την άποψή του και εσείς θα τον κρίνετε. Εσείς κρίνετε όλους μας. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, κύριε Γιάτσο, συγγνώμη, δεν είπε ότι λέει ψέματα ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι κρύβει την αλήθεια. Ναι. Τώρα σας λέω τι λέει ο κύριος. Εγώ είπα να μιλήσει και να πει την αλήθεια με ειλικρίνεια ο κύριος. Ο κύριος Νίκος, ακούστε άλλο μήνυμα. Και να εξηγήσει ότι αν έλεγε άλλα προεκλογικά, μπορεί πιθανώς να το υποστηρίξει. Και αυτό είναι μια εκδοχή. Μάλιστα. Ότι άλλη κατάσταση περίμενε να βρει και άλλη κατάσταση βρήκε. Είναι, αν θέλετε, η πιο αθώα εκδοχή. Γιατί η άλλη είναι ότι έλεγε ψέματα. Εγώ πήρα την πιο αθώα εκδοχή. Ο κύριος Νίκος από το Χαλάνδρι. Κύριε Λιάτσο, έχετε βάλει, λέει, σήμερα την κυρία Γεροβασίλη να αντιμετωπίσει 6 άτομα από την αντιπολίτευση. Έτσι είναι, κύριε. Δηλαδή, τι εννοείτε, δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε. Να φέρνουμε, δηλαδή, στα 7 άτομα που καλούν στο πάνελ, τους μισούς να είναι ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι να είναι τα άλλα κομμάτια. Έτσι θα πηγαίνει. Ευχαριστώ. Η κυρία Γεροβασίλη, καταρχήν, δεν έχει πρόβλημα, όπως λέει. Δεύτερον, είναι επαρκέστατη να αντιμετωπίσει του πάντε. Είναι από την Άρτα, είναι σκληροτράχηλη. Ο κύριος Νίκος από τη Νέα Ιωνία. Δεν έχω πρόβλημα, εν περιπτώσει, να συμμετέχουμε όσους χρειαστεί. Στην τελική φάση να βρούμε τα σημεία που μας ενώνουν και να βρούμε μια θετική συνολικά κίνηση από όλα τα κόμματα, λέει ο κύριος Νίκος από τη Νέα Ιωνία. Μια συνεργασία, λέει, όλων των κομμάτων εκτός της Χρυσής Αυγής, λέει ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Γιώργος από τους Αγίους Αναργύρους. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Πήγα σήμερα, λέει, να πάρω τη σύνταξη, να δω τη σύνταξη και είδα ότι είχα μείωση περίπου 75 ευρώ και δεν ξέρω γιατί. Καταθέτω το, ούτε εγώ ξέρω γιατί είδατε μείωση 75 ευρώ, απλώς διαβάζω το μήνυμά σας. Ο κύριος Νίκος από την Αθήνα, από το κέντρο. Πολλούς, λέει, Παναγιωτόπουλους και πολλούς Γεωργιάδηδες βλέπω τελευταία στην εκπομπή σας. Κύριε Νίκο, σε αυτή την εκπομπή, το έχουμε πει από την αρχή, θα λειτουργούμε με δημοκρατία. Θα έρχονται όλοι από όλα τα κόμματα και εσείς θα κρίνετε τις απόψεις τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε αποκλεισμούς σε αυτή την εκπομπή. Αν συμπαθείτε τον Λιάτσο, ή αν δεν συμπαθείτε τον κύριο Παναγιωτόπουλο ή τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Καρβούνη, ας πούμε. Δεν γίνονται έτσι εκπομπές. Η κυρία Κατερίνα το Καματερό. Όποια συμφωνία και να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν θα χειρίζουμε στα δύο κόμματα που φτωχοποίησαν το λαό, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, και ούτε, λέει, στα κόμματα της διαπλοκής, όπως είναι, λέει, το ποτάμι, κυρία Γιατρομανολάκη. Χαρακτηρίζει η κυρία Κατερίνα το Καματερό κόμμα διαπλοκής στο ποτάμι. Ωραία, να το συζητήσουμε, αν θέλετε, μετά. Ευχαριστώ. Βεβαίως θα το συζητήσουμε. Εδώ, κύριε Γιατρομανολάκη, σας ευχαριστώ που ήρθατε, γιατί είστε πολύ συμπαθείς. Τα κουβεντιάζουμε όλα. Αυτό κάνουμε και λάθη και ζητάμε και συγγνώμη όταν κάνουμε λάθος, αλλά το καλύτερο από όλα είναι τα κουβεντιάζουμε όλα. Αυτό θέλω και ό,τι πληροφορίες έχουμε να τις λέμε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω και το πρωτοσέλιδο της Contra News και έχει σειρά ο κ. Καρβούνης και ο κ. Βέρκος. Για να δούμε το πρωτοσέλιδο, κύριε Καλοκαιρινέ. Ομπάμα, Μέρκελ και Τσίπρας επιβάλλουν έντιμη συμφωνία με τους εταίρους. Ναυάγησε ο Σόιμπλε και το βρώμικο σχέδιό του για στραγγαλισμό της Ελλάδας. Οργιάζει κινδυνολογία από τα ντόπια και ξένα παπαγαλάκια, γράφει στο πρώτο θέμα ευστόχος η Contra News. Η Βασίλισσα της Αγγλίας ανακοίνωσε δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 δισεκατομμύρια ευρώ έφυγαν τον Απρίλιο από τις τράπεζες, λέει το Reuters. Έρευνα ο ΟΣΑ άνεργος ένας στους δύο νέους σε Ελλάδα και Ισπανία. Καρφιά από τη Βίκη στα μάτι για Σιμίτη Γεωργάκη. Ωραία φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Βαρουφάκη μέσα στα χαμόγελα. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα χθες στο Υπουργείο Οικονομικών δείχνει ότι ολόκληρο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι ενωμένο και έχει κοινή εθνική γραμμή. Και το άρθρο του κυρίου Κουρί, κάτι σας είπα για τα δάση. Θυμηθείτε τι σας είπα πώς ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ο κύριος Κουρίς γράφει άρθρο με τίτλο σήμερα «Πώς θα γλιτώσουμε τα δάση μας». Μήπως οι τροϊκανοί ή τα τζίνια του Δουνουτού έχουν καμιά έξυπνη ιδέα. Σε λίγο θα αρχίσουν πάλι να καίγονται, λέει, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι τα δάση μας. Οι περισσότερες φωτίες βέβαια είναι οι βαλτές. Υπάρχουν όμως και πολλές που μπαίνουν τυχαία ή από ανθρώπινα λάθη. Κάνει μια ανάλυση και ανάμεσα στα άλλα που γράφει στο άρθρο, έχουν γεμίσει, και έχει πολύ δίκιο ο κύριος Κουρίς, έχουν γεμίσει τα δάση με πεύκα, φίλες και φίλοι. Και αυτό, σε αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτική ευθύνη που τα δάση έχουν πεύκα. Για φανταστείτε αυτά τα δάση που έχουν πεύκα, και όταν παίρνει φωτιά, ξέρεις, φεύγει το κουκουνάρι και εκτοξεύεται 200 μέτρα και μεταδίδεται η φωτιά πολύ εύκολα. Φανταστείτε τα περισσότερα δάση να ήταν γεμάτα ελιές και θα μας αφήνανε και κάτι και στους αγρότες. Γιατί καλά, κάποιο είναι μεροκάματο θα βγει. Δεν φυτρώνει και που να είναι. Δεν φυτρώνει και που να είναι. Στα περισσότερα μέρη η ελιά, εσείς το ξέρετε, είστε και από αγροτική περιοχή. Και εγώ από αγροτική περιοχή, από την ίδια περιοχή είμαστε, κύριε Λαμπρούλη.
Ελιές φυτρώνουν πάνω από μέσα δεν υπάρχουν. Είναι και το ανάποδο. Τα σε υψόμετρο άνω των 300 μέτρων δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Τι να κάνουμε. Διάφοροι καταβατητές. Είπατε, δεν σας άκουσα. Είπα ότι υπάρχει και το αντίθετο. Υπάρχουν σε πολλά σημεία που έχουν καεί δάση. Σκοδάσει που ήταν πέφκα από εκεί εξ αρχής ή άλλα δέντρα. Έχουν φυτέψει ελιές καταπατητές για να παίρνουν τη σοδειά. Δηλαδή έχει γίνει και το ανάποδο. Έχει γίνει γι' αυτό. Πάντως καλύτερα ελιές παρά πέφκος που. Που δεν ξέρω. Καλύτερα καθόλου φωτιά. Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας σε ό,τι αφορά για τα δάση, για τις πυρκαγιές που λέτε, δεν είναι καλά να συζητήσουμε για τα μέτρα πυροπροστασίας και τις ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα μας. Βεβαίως είναι. Που διαχρονικά έχουν ευθύνες τεράστιες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχετε δίκιο. Βεβαίως. Βεβαίως. Μπορεί να υπάρχουν τα σχέδια που λέτε, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Έχουμε πληροφορίες, ασφαλείς πληροφορίες. Δεν μπορώ, λέω, να το επιβεβαιώσω, δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν είναι καλό να συζητήσουμε για τα μέτρα αυτά. Έχετε πολύ δίκιο. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο... Τι μέτρα έπρεπε να πάρθουν έως τώρα και μπροστά μας βεβαίως, στη νέα περίοδο. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό που λέτε, κύριε Λαμπρούλη, έχετε πολύ δίκιο. Πάμε στον κύριο Καρβουνή. Κύριε Λιάτσο, τρία σχόλια και δύο διαπιστώσεις. Καταρχήν έχετε απόλυτο δίκιο ότι το Δούνο του είναι εμπόδιο στη συμφωνία. Βεβαίως όμως είναι εμπόδιο και με την καλή και με την κακή έννοια. Δηλαδή, καταρχήν το Δούνο του προτάσει το κούρεμα του δημοσίου χρέους της Ελλάδος. Γιατί η βασική του αρχή για να δανειοδοτήσει μια χώρα είναι το δημόσιο χρέος να είναι βιώσιμο. Το είχαμε ξεχάσει αυτό. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι υπέρ μας. Κούρεμα λέει το Διεθνές Ομοσπονδίο. Ακριβώς. Ναι. Ωστόσο είναι κάτι που δεν είναι υπέρ μας. Τη λέξη κούρεμα, φίλες και φίλοι, πολύ καλά το λέει ο κύριος Καρβούνης. Την έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό, έτσι. Θυμάμαι παλιά πριν τις εκλογές, κούρεμα κτλ. Τώρα κούρεμα δεν ακούμε. Εδώ είναι σημαντικό. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν μάλιστα. Δεν ξεχάσαμε αυτή τη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση, η οποία θα μας βγάλει ή όχι, αν δεν συμβεί. Για να λέμε αλήθειες. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο, προφανώς. Για να λέμε αλήθειες. Αυτό το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παράλληλα, να σας θυμίσω. Σε αντίθεση με την Κομισιόν, κύριε Καρβουνή. Ακριβώς. Που η Κομισιόν ούτε να ακούσει θέλει, γιατί τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης μας έχουν δανείσει με χρήματα εθνικά και δεν τολμάνε να πούν στους λαούς τους για κούρεμα του ελληνικού χρέους. Του επίσημου τομέα. Μάλιστα. Το άλλο σχόλιο είναι, κύριε Λιάτσο, σχετικά με τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών στη Ρήγα. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει στο κάδρο πίσω από τον κύριο Τσίπρα που έκανε τις δηλώσεις. Σήμερα. Ακριβώς. Τι το λέτε, γιατί διότι είχε την κανονικά ανάγκη, δεν θα έπρεπε να είναι ο κ. Βαρουφάκης, ήταν ο μόνος. Ναι, αλλά τον φιλοξενούσε, ήταν οικοδεσπότης. Ήταν οικοδεσπότης. Ήταν οικοδεσπότης ο Βαρουφάκης. Όμως τόσο αχνά στο κάδρο. Δεν τον συμπαθείτε πολύ, τον Βαρουφάκη. Εγώ τον συμπαθώ πολύ. Όχι, όταν βλέπω να τον βρίζει από το πρωί ως το βράδυ το ισχυρό λόμπι της Ευρώπης και του Σόιμπλε. Δεν έχει υποχωρήσει ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ούτε εμείς στη ρητορική που αναπτύσσεται για την αποδόμηση του κ. Βαρουφάκη. Καμία αντίρρηση. Επομένως δεν είναι καθόλου λάθος κανένα κάδρο. Καμία αντίρρηση. Όμως εμένα μου έκανε εντύπωση. Σας έκανε εντύπωση. Γιατί προφανώς γνωρίζω μια πληροφορία. Με τους Ευρωπαίους, ότι ο κ. Βαρουφάκης. Όχι, δεν είναι τι συμφωνώ εγώ. Προφανώς. Κάνω ένα σχόλιο εδώ. Έχω μια πληροφορία από περιβάλλον Υπουργού Ενεργεία της Ευρωζώνης τι έγινε στη Ρήγα και τι μαγνητοφώνησε τελικά ο Βαρουφάκης. Δεν μαγνητοφώνησε τίποτε. Την απόλυτη σιωπή. Διότι υπήρξε μια άτυπη συμφωνία των Υπουργών, μετά τις ομιλίες του Βαρουφάκη δεν μιλάει κανένας. Και επί 5 λεπτά ήταν απόλυτη σιωπή στην αίθουσα. Αυτό μαγνητοφώνησε. Αυτό τι ήταν, προσέγγιση διαμαρτυρίας του Βαρουφάκη. Αυτό τιμάτος συνομιλητές. Είναι η πληροφορία που έχω από τις Βρυξέλλες. Τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, δηλαδή θα τον επιλέξουν εκεί. Δεν απάντησαν καθόλου. Κύριε Καρβουνή, έχει ένα πρόβλημα. Θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Τι έκανε. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Επειδή έχω την εμπειρία, έχω μεγάλη εμπειρία Συμβουλίου Υπουργών. Ο Προεδρεύων τι έκανε. Άφηνε να επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή στην αίθουσα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τι έκανε. Τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Καλά, ούτως ή άλλως ήταν μια άτυπη. Μα δεν πήρε τον λόγο ο Προεδρεύων. Αυτό το κύριο κύριε Καρβούνη, ως εικόνα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θυμηθείτε το αυτό. Είναι έγκυρη πληροφόρηση. Για συνεχίστε. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Έχει πληροφορίες, παιδιά, συνεχίστε. Η άλλη πληροφόρηση είναι ότι συμφωνία με Βαρουφάκη δεν θα υπάρξει. Ακούστε, αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι αυτό που κάνει τις διαπραγματεύσεις δεν είναι ο Βαρουφάκης πλέον, αλλά είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Τραχασάκης. Κύριε Καρβούνη μου, είστε τη διαπραγμάτευση, την έχει αναλάβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Τώρα αυτό είναι γνωστό σε όλους. Τι να λέμε τώρα. Κύριε Γιάτσο, ακούστε. Τη διαπραγμάτευση την κάνει ο κύριος Τσίπρας. Σύμφωνοι, αλλά λοιπόν. Αυτός ο οποίος εκτελεί αυτή τη στιγμή μέρος της κυβέρνησης είναι ο αντιπρόεδρος κύριος Δραγασάκης. Σας λέω πληροφορία που με επιβεβαιώνεται από τους. Σας ακούω με προσοχή, γιατί έχετε πάντα πολύ καλές πληροφορίες. Ναι. Το τρίτο σχόλιο είναι το εξής. Ότι πράγματι στο τραπέζι υπάρχει ολοκληρωμένη συμφωνία στην οποία οι Ευρωπαίοι θέλουν οπωσδήποτε να υπάρξει αυτή η συμφωνία και να δώσουν 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας όμως, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μας σωστάνε. Στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση. Δεν μας προστάνε τη δόση των 7,2 δισεκατομμύρια. Εδώ δεν ακούν τα χρήματα αυτά, διότι για Ιούλιο και Αύγουστο θέλουμε άλλα 4 δισεκατομμύρια επιπλέον.
Είναι αλήθεια ότι θέλουμε μέχρι τέλους του 15-17 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Λοιπόν, και πού θα τα βρούμε? Το θέμα είναι αυτό που είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Γι' αυτό λέω ότι θα πάμε σε νέο μνημόνιο. Προσέξτε, σε μνημόνιο. Για να πάρουμε 30-40 δις. Αν κάνουμε δανειακή μετά σύμβαση. Μετά την ενδιάμεση συμφωνία. Θα έρθουμε σιγά-σιγά, θα ξαναρθούμε στην κυρία Γεροβασίλη, αφού κάνουμε τον κύκλο με τον κύριο Σβέρκο. Για να... θα μπούμε σε αν κάνουμε δανειακή σύμβαση, θα έχουμε και μνημόνιο. Εσείς πιστεύετε έτσι ότι πάμε σε νέο δανεισμό, κύριε Καρβούνη? 30-40-50 δισεκατομμύρια που λένε. Δεν πιστεύει, περιγράφει μια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω ναι, θα πάμε σε νέο δανεισμό. Αλλά αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, δεν πήραμε τα 7,2 δις διότι η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου δεν ήταν μνημόνιο, ναι, και δεν επικυρώθηκε, δεν κυρώθηκε ποτέ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό οι δανειστές απλά δεν μας έδωσαν το χρήμα. Το σχέδιο για να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η νέα κυβέρνηση, το πρώτο δίμηνο, έχετε ακούσει τίποτα γι' αυτό? Όχι, πιστεύω ότι δεν, ναι, υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Από τον Αύγουστο, πόσα χρήματα έπρεπε να έχουν δοθεί στη χώρα? Δεν υπάρχει, θα έπρεπε. Από τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει, θα έπρεπε, κυρία Γεροβασίλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρήματα χωρίς αξιολόγηση. Κοιτάξτε, ο νόμος του Δούνου του λέγεται conditionality. Αυτό σημαίνει το εξής: όταν σου δανείζω, για να σου δώσω δόση, πρέπει να σου κάνω αξιολόγηση. Μάλιστα. Αλλά πάνω σε τι? Πάνω σε υπάρχουν μνημόνια. Δεν δέχεται ότι υπάρχει μνημόνιο αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα αξιολόγηση πάπαλα. Λοιπόν, άρα δεν παίρνει λεφτά. Κοιτάξτε, το να μην αναγνωρίζετε από τους Ευρωπαίους ότι άλλαξε κυβέρνηση αυτή η χώρα και ότι η βούληση των Ελλήνων είναι διαφορετική, δεν τιμά τους Ευρωπαίους. Και νομίζω ότι αυτό αρχίζει να. Εδώ, το pullover, να το... εδώ είναι αυτό που είπε και ο κύριος Λιάτσος και πληροφόρησε το εξής και επιβεβαίωνε την πληροφόρηση του κύριου Λιάτσος. Πράγματι, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Ομπάμα, ενδιαφέρεται άμεσα για θα μια συμφωνία, διότι φοβάται την αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές. Ενώ οι Ευρωπαίοι όχι, δεν το φοβούνται. Όχι, δηλαδή, οι Ευρωπαίοι εξαρτώνται άμεσα από τις εξελίξεις στην Αμερική. Και κλείνοντας, για να μην αυτό, δηλαδή αυτό, οι Ευρωπαίοι δεν φοβούνται. Έχει και ανησυχίες γεωστρατηγικής φύσεως. Δεν φοβούνται. Για την Ελλάδα. Ενώ οι Ευρωπαίοι όχι. Και βοηθάει η Αμερικανική πλευρά την ελληνική κυβέρνηση. Καλά κάνει και βοηθάει. Ένας-ένας θα πούμε τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εάν δηλαδή ο Ομπάμα φοβάται το πόσο θα διαταραχθεί η παγκόσμια οικονομία εξαιτίας της κρίσης στην Ελλάδα που ενδεχομένως προκύψει με ενδεχόμενη έξοδο κτλ., οι Ευρωπαίοι αυτό δεν το φοβούνται? Το φοβούνται, κύριε Βασίλη. Δεν το έχουν στο συλλογισμό τους. Κλείστε, κύριε Καρβούνη. Επίσης δεν ξέρω. Δεν έχει μιλήσει ο κύριος Βέρκος. Ούκαν λάβεις παρατομία έχοντας, δεν το ξέρουν. Δεν έχει μιλήσει ο κύριος Βέρκος καθόλου. Κλείνοντας με αυτό, πράγματι το φοβούνται οι Ευρωπαίοι. Και επειδή το φοβούνται αυτό το θέμα, φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό του Γιάννη. Επικροτώ, κύριε Λιάτσο, την διαπραγματευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ και του Πρωθυπουργού. Επικροτείτε. Ακριβώς. Θεωρώ δηλαδή ότι οδηγεί ορθά σε σκληρή διαπραγμάτευση. Είναι στο άκρον όριο πλέον και της χώρας αλλά και της Ευρώπης και αυτό είναι ένα μάθημα στους Ευρωπαίους που επιβάλλανε άκρητα και χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση στις προηγούμενες κυβερνήσεις τα τρομερά μνημόνια. Πάμε στον κύριο Σβέρκο να ακούσουμε και τις πληροφορίες του. Πολύ τους, με να το ακούσουμε... κλείσιμό σας. Κύριε Σβέρκο, σας ακούμε με προσοχή. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ουσιαστικά η διαπραγμάτευση πρέπει να λήξει και να έχουμε μια συμφωνία μέχρι την Τρίτη. Αυτός είναι και ο στόχος από την πλευρά της κυβέρνησης. Τρίτη έχει 2 μήνες. 5 Ιουνίου πρέπει να καταβάλουμε άλλη μια δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι πολύ μεγάλη δόση, αλλά είναι 300 σημαντική. Τόσα. Είναι αλλά βέβαια μέσα στον Ιούνιο, κύριε Σβέρκο, έχουμε 1,6 στο δουνουτού. 1,6 και φανταστείτε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού φτάνουν περίπου τα 2,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Φανταστείτε ότι επίσης τον Αύγουστο υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δόσεις που πρέπει να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή λοιπόν την κατάσταση, την οποία πάνω κάτω την έχουμε περιγράψει και σε άλλες εκπομπές, την βλέπουν όλοι. Την βλέπουν και στην Ευρώπη, την βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό ήταν και πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λιού, όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, στην τελευταία συνομιλία που είχαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Τη σημερινή επικοινωνία. Ναι, σήμερα. Που του είπε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να βρεθεί κοινό έδαφος κάποια στιγμή. Διότι αλλιώς αν έχουμε αποτυχία σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, τότε θα επηρεαστούν όχι μόνο η ελληνική και η ευρωπαϊκή, αλλά και η παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό και το θέμα θα μπει στη σύνοδο του G7, των 7 ισχυρότερων κρατών. Από την άλλη, όμως, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Αμερικάνος Υπουργός Οικονομικών και στο LSE, στο London School of Economics, που ουσιαστικά έδωσε ένα σήμα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χαλάρωση. Είπε δηλαδή ότι πρέπει οι θεσμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επιδεικνύουν επαρκή ευελιξία ώστε να αποφεύγονται άσκοπες κρίσεις εφόσον η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε μέσα από όλη αυτή την κατάσταση και μετά μάλιστα και από τις συνομιλίες που είχε ο Πρωθυπουργός στη Ρήγα της Λετωνίας με τον Φρανσουά Ολάντ και την Άγγελα Μέρκελ.
την Άγγελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ. Ότι ουσιαστικά αυτή η συμφωνία για να κλείσει θα κλείσει μόνο με πολιτική παρέμβαση. Θα κλείσει μόνο με μια ισχυρή πολιτική βούληση, η οποία ουσιαστικά θα ξεκλειδώσει και όλα τα υπόλοιπα. Κάποια στοιχεία από την συζήτηση πρέπει να αποσαφινιστούν. Πρώτα-πρώτα και ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να στραφεί η κυβέρνηση, η Ελλάδα, να στραφεί προς άλλες αγορές, διότι για την άντληση χρημάτων, διότι γνωρίζουμε άλλωστε και ποια είναι και η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση, ποια είναι όμως και η οικονομική κατάσταση των υπόλοιπων υποψήφιων χρηματοδοτών. Άρα λοιπόν τα χρήματα μπορούν να δοθούν, να βρεθούν υπό τη μορφή νέου δανείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα όμως ποιο είναι, ποιες είναι οι συνθήκες και ποιες είναι επίσης και οι προϋποθέσεις που τίθενται ώστε να λαμβάνονται αυτά τα δάνεια. Προφανώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε μια λογική μνημονιακή και εφεσιακή που φτάσαμε σύμφωνα με το Ινστιτούτο Hans Böckler, που είναι το Ινστιτούτο των Γερμανικών Συνδικάτων. Να θυμίσουμε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια τι έβγαλε αυτό το Ινστιτούτο, το πολύ σημαντικό Ινστιτούτο. Ότι τα φτωχότερα στρώματα επιβαρύνθηκαν φορολογικά 337% περισσότερους φόρους από ό,τι πριν το ξέσπασμα αυτής της μνημονιακής πολιτικής. Τα πιο ισχυρά στρώματα μόλις 9%. Μόλις 9%, μάλιστα. Κανένα από τα κόμματα δυστυχώς της αντιπολίτευσης δεν επισημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν λέει ότι υπήρξε ένα τεράστιο λάθος. Ήτανε τέτοια η πολιτική που ήθελε ουσιαστικά... Προστασία του πλούτου. Και δεν μιλάω για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι πολύ συνεπές σε αυτά τα οποία λέει. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε και βέβαια... Δεν είδατε κύριε Σβέρε και τι έγινε με την περίπτωση της λίστας Λαγκάρντ, από αυτή την υπόθεση. Τι έγινε τα τελευταία 2,5 χρόνια επί Σαμαρά, Βενιζέλου. Ελπίζουμε τουλάχιστον ότι από αυτή τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας κάτι θα βγει και επιτέλους θα ξεκλειδώσουν και κάποια πράγματα και από εκεί. Να πούμε επίσης ότι βέβαια για το ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν και κάποια σκοτεινά σημεία σε αυτή την συμφωνία που ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί. Τα σκοτεινά αυτά σημεία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τις ιδιωτικοποιήσεις, για το στόχο δηλαδή ο οποίος μπαίνει από τις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη υποχώρηση που έχει κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με το προεκλογικό της πρόγραμμα. Στις ιδιωτικοποιήσεις, λέτε. Στις ιδιωτικοποιήσεις. Υπάρχει με πολύ μεγάλη πίεση από τη γερμανική πλευρά για τις ιδιωτικοποιήσεις. Όχι μόνο από τη γερμανική. Η γερμανική πλευρά ουσιαστικά θέλει να μοιραστούν όλοι οι πόροι, όλοι οι τομείς από τους οποίους θα μπορούσε ουσιαστικά να αντλήσουν, να ιδιωτικοποιηθούν, θέλουν ουσιαστικά να μοιραστούν στις μεγάλες δυνάμεις. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σκάκι, πολύ σημαντικό παιχνίδι σκάκι αναφορικά με την Ελλάδα. Ναι, ναι. Βλέπουμε ότι μπαίνουν σε αυτή τη σκακέρα οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Γερμανοί, κάποια αμερικανικά κεφάλαια σε μικρότερο βαθμό, κυρίως. Πάντως είπατε πριν ότι είναι σημαντικό αυτό να το λέει ο κύριος Βέρκος, ότι βλέπετε υποχώρηση από κυβερνητική πλευρά στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Το γεγονός και μόνο ότι έχει δεχθεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε κάποιες ιδιωτικοποιήσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι προβληματικό. Άλλα έλεγε πριν τις εκλογές. Ωστόσο, υπάρχει όμως και το τεράστιο ζήτημα και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα. Συγγνώμη, γιατί είναι προβληματικό? Επειδή μιλάει επιτέλους τη γλώσσα του ρεαλισμού. Δεν είναι η γλώσσα επειδή του ρεαλισμού. Επειδή αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Χωρίς ιδιωτικοποιήσεις που πρέπει να γίνουν με διαφάνεια και διάβγεια και νομιμότητα. Η γλώσσα του ρεαλισμού, επειδή είμαστε. Εάν το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση, ορθώς το αντιλαμβάνεται. Επειδή είμαστε και οι δύο δημοσιογράφοι, βέβαια. Να τις πούμε και μπράβο. Όχι να την ψέχνουμε. Πολύ διαφορετικής εποχής. Βεβαίως και έχετε μια αναγνωρισμένη αξία. Κάναμε ένα ρεπορτάζ στην Εφημερίδα των Συντακτών αναφορικά με το ΤΑΙΠΕΔ και με τις συμφωνίες τις οποίες είχε κλείσει το ΤΑΙΠΕΔ, το ελληνικό κράτος, η προηγούμενη κυβέρνηση για τα 28 ακίνητα. Που ουσιαστικά δόθηκαν σε τράπεζες, μάλιστα με συμβούλους της ίδιας της τράπεζες, δόθηκαν και αμέσως μετά υπήρξε αυτό το sell and lease back, δηλαδή ουσιαστικά τα νοικιάζει πίσω το κράτος. Ξέρετε τι λέει εκεί μέσα? Ένας από τους βασικούς όρους. Ότι εάν το κράτος οποτεδήποτε μέσα στα 20 χρόνια αυτά νομοθετήσει να μειωθούν αυτά τα ενίκια, τότε το ίδιο το κράτος υποχρεούται μέσω αυτής της σύμβασης να αυξήσει μόνο του το καταβληθέν ενίκιο για να μην χάσει χρήματα η τράπεζα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι, το ξέρω αυτό, αν είναι έτσι. Όχι, δεν το ξέρω. Γιατί αυτή κάθε είναι πλευρά έχει τις ιδεολειψίες της. Έρευνα. Λοιπόν, πάντως, αν είναι έτσι, αλήθεια. Όχι, θα σας πω κάτι ευθέως. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι υποχώρηση. Στείλτε την έρευνά σας στον εισαγγελέα. Έχει σταλεί ήδη μέσα στον επόμενο μήνα. Στον εισαγγελέα στείλτε την έτσι. Έχει αναλάβει ήδη ο εισαγγελέας. Δεν απολογείται κανείς.
κακών συμβάσεων. Ο εισαγγελέας διαφθοράς έχει ήδη αναλάβει μέσα στον επόμενο δεν μήνα. Δεν απολογείται κανείς για κακές συμβάσεις. Μέσα, λοιπόν, αλλά προσέξτε, μην οφείλετε σε ιδεοληψία και σε αγκύλωση. Σε καμία περίπτωση δεν διότι επιτρέψτε μου είναι να πω, ότι από τη μία πλευρά είχαμε. Επιτρέψτε μου ένα να πω, επειδή ανήκετε σε μια συγκεκριμένη πλούτου, σχολή ιδεολογική σκέψη, μήπως ακριβώς αυτές οι αγκυλώσεις σας εμποδίζουν να δείτε πώς πραγματικά μπορεί να προχωρήσει μια ιδιωτικοποίηση σήμερα. Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης των αγορών, μακάρι να κάνετε επανάσταση και να ανατρέψετε τον καπιταλισμό, αλλά όσο καιρό δεν γίνεται η επανάσταση και δεν ανατρέπεται το καπιταλιστικό σύστημα το παγκόσμιο, πρέπει και η φτωχή Ελλάδα να ακολουθήσει κάποιο δρόμο για να μπορέσει να ανακάμψει παραγωγικά και αναπτυξιακά. Υπάρχουν πάντως ιδιωτικοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις. Ιδιωτικοποιήσεις είναι εργαλείο. Ιδιωτικοποιήσεις είναι εργαλείο μόνο υπό μία συγκεκριμένη. Ο κ. Βέρκος λέει, κύριε Παναγιωτόπουλε, εργαλείο ιδιωτικοποίηση, αλλά όχι ξεπούλημα. Από εκεί και πέρα. Μα δεν μίλησε κανεί για ξεπούλημα. Σε μία παρένθεση που μιλήσαμε για ιδιωτικοποίηση. Ήταν έγκλημα η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Συγγνώμη, κύριε Σβέρκο, μία παρένθεση. Ήταν έγκλημα, ξέρετε γιατί, κύριε Γιάτσο. Στη χρεοκοπία του 1932 το έθνος και η Ελλάδα σώθηκε γιατί διατήρησε ακριβώς τα εθνικά λαχεία. Το εθνικό λαχείο ισοδυναμεί με ομόλογο. Να σας πω, αφού ήταν ντροπή και έγκλημα, την ακυρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για δύο λεπτά, βρε παιδιά. Είναι ντροπή και έγκλημα που λέει. Αφού ήταν έγκλημα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ακυρώνει. Να την ακυρώσει, εγώ το προτρέπω. Κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν μπορεί να λέμε λοιπόν. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ συμπράττει στο έγκλημα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, έχουμε συνενοχή και του ΣΥΡΙΖΑ στο έγκλημα. Μιλάει ο κύριος Βέρκος. Για να ρίξουμε λίγο τον τόνο και να μιλήσουμε πιο υπεύθυνα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, αφήστε να ολοκληρώσει ο συνάδελφος. Να μιλήσουμε με νούμερα. Και πάμε στην κυρία Γεροβασίλη. 14 από τα 28 ακίνητα τα οποία δόθηκαν. Εγώ στα λέω γιατί έχουν δημοσιευθεί ούτως ή άλλως, οπότε δεν είναι κρυφό το ρεπορτάζ. Πουλήθηκαν λοιπόν 14 ακίνητα στην Eurobank, σε μια θυγατρική της Eurobank. Η αντικειμενική αξία αυτών ήταν 280 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πουλήθηκαν, κύριε Παναγιώτοπουλε? 115 εκατομμύρια. Δεν και ξέρετε πόσα. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να τελειώσω. Ξέρετε πόσα θα δώσει. Σήμερα. Σε 20 χρόνια μήπως ξέρετε πόσα να θα το δώσετε κάτω από την αντικειμενική. Χρόνια, σε 20 όπως χρόνια. Πουλάνε οι περισσότεροι Έλληνες. Σε 20 χρόνια και δεν ξέρετε πόσα θα δώσει. Σε 20 χρόνια ξέρετε πόσα θα δώσει το ελληνικό δημόσιο για αυτά τα οποία. Δεν την ξέρω εισέπραξε. Τη σύμβαση. Μα σας παρακαλώ, αφήστε μου να μάθω. Προφανώς κάνετε επιλεκτική παρουσίαση. Όχι, 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 όχι. Μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Δεν είναι επιλεκτική. Και ιδεολογική άποψη. Άρα λοιπόν, να σας ενημερώσω. Αλλά σας είπα, αν υπάρχει κάτι επιλεκτικό στον εισαγγελέα. Λοιπόν, μέσα σε 20 χρόνια λοιπόν, θα δώσει το ελληνικό δημόσιο, θα πρέπει υποτίθεται να δώσει 300 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν δεν ξεπούλησε. Δεν μπορώ δεν εδώ το ελληνικό κράτος. Να σχολιάσω συμβάσεις λοιπόν, που δεν τις ξέρω. Για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ, κύριε. Να επιληφθεί δικαιοσύνη όμως, αν είναι έτσι. Σωστό, σωστό είναι αυτό που λέει. Σωστό. Είμαι σαφής. Σωστό είναι αυτό που λέει ο κ. Παναγιώτοπουλος. Και να δούμε λοιπόν, τι θα πει ο κ. Παναγιώτοπουλος. Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε, να πούμε και να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές ότι ουσιαστικά πήγαμε σε εκλογές επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορούσε να κλείσει την πέμπτη αξιολόγηση. Άρα λοιπόν το να λέει κάποιος και να υπερασπίζεται. Γι' αυτό πήγαμε σε εκλογές. Φυσικά. Ή επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνέπρατε στο να βγει πρώτος δημοκρατία. Όχι, όχι, όχι. Εγώ άλλα έχω καταλάβει όπως ο ελληνικός λαός. Ωραία, τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι. Εάν βγάζαμε πρόεδρο δημοκρατία, δεν θα πήγαμε σε εκλογές. Εάν λοιπόν ήταν να έχει κλείσει η πέμπτη αξιολόγηση, θα είχε κλείσει από πριν. Και γι' αυτό λοιπόν δεν θα είχαμε ούτε εκλογές, δεν θα είχαμε ούτε αστάθεια, ούτε τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα συνέπρατε ο ΣΥΡΙΖΑ στο να βγει πρόεδρος, αν είχε κλείσει η αξιολόγηση. Μα γιατί δεν την έκλεισε τότε, κύριε Παναγιώτοπουλε? Εγώ άλλο σας ρωτάω. Όχι, λέτε ότι πήγαμε σε εκλογές γιατί δεν έκλεισε η αξιολόγηση. Αφού δεν έκλεισε και η αξιολόγηση. Σας ρωτάω, αν είχε κλείσει η αξιολόγηση, ο ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει η αξιολόγηση. Όχι, πολύ απλά τότε ότι θα συνέπρατε στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Επειδή, λοιπόν, γιατί αυτό χρησιμοποίησε σαν υπομόχλιο για να πάμε σε εκλογές. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντως, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι την Τρίτη τουλάχιστον, μέχρι εκεί φαίνεται ότι είναι το όριο αυτή τη κυβέρνηση. Ναι, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεδρίαση του Eurogroup. Την Κυριακή ή τη Δευτέρα λογικά θα έχουμε και ένα τελικό κείμενο. Εάν δεν υπάρξει του Αγίου Πνεύματος λέτε. Ναι. Εάν θα έχουμε και την επιφώτιση. Εάν δεν υπάρξει αυτό, τότε θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, θα υπάρξουν άλλα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβαλε ένα πολύ σημαντικό θέμα με τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν είναι δυνατόν. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό να πωλούνται σε τιμή εξευτελιστική. Να μην πιάσω τώρα το ελληνικό. Να πάμε στα αεροδρόμια τα 14. Να πάμε στον Αστέρα, στο καλύτερο οικόπεδο του κόσμου, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει τέτοιο οικόπεδο σαν τον Αστέρα. Ξεφτύλα η τιμή τελείως. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα έφερε και παραδείγματα ο κύριος Βέρκος, γιατί πάντα είναι πολύ προσεκτικός και έχει καλές πληροφορίες. Και η εφημερίδα των συντακτών, πρέπει να το πούμε αυτό, η εφημερίδα των συντακτών κάνει πολύ καλό ρεπορτάζ. Κάνετε, πραγματικά σας το λέω, σας διαβάζω καθημερινά, κάνετε πολύ καλό ρεπορτάζ. Σας υποσχέθηκα να σας πω.
τι είπε η κυρία Μέρκελ, τι συμβούλευσε μάλλον η κυρία Μέρκελ, τον κύριο Τσίπρα. Τι έκφραση. Την περασμένη. Τι έκφραση είναι αυτή, συμβούλευσε. Τι συμβούλευσε λοιπόν η κυρία Μέρκελ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτό δείχνει την αλλαγή κλίματος. Τον κύριο Τσίπρα, ακούστε με, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γιατί αν το λέγατε προεκλογικά είναι αυτό, σοβαρό τι συμβούλευσε αυτό, τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Θα γινόταν σεισμό στο σύνολο. Είναι κακό μια κυρία μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη από τον σημερινό πρωθυπουργό, να δώσει μια συμβουλή σε ένα νεότερο πολιτικό. Για μένα όχι. Λοιπόν. Ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά. Λέω πώς άλλαξε το κλίμα, πώς αλλάζουν οι καιροί. Αυτό λέω. Όχι, ότι είναι γνωστό ότι έχουν πάρα πολύ πυκνή, συχνή επικοινωνία ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Μέρκελ το τελευταίο τουλάχιστον μήνα, τις τελευταίες 30 μέρες, είναι γνωστό. Μιλάνε στο τηλέφωνο συχνά. Τι να κάνουμε. Εδώ βλέπουμε τρεις φωτογραφίες. Τον κύριο πρωθυπουργό στη μέση, αριστερά την κυρία Μέρκελ. Και δεξιά τον συμπαθεί κύριο Ομπάμα. Η κυρία Μέρκελ λοιπόν την περασμένη εβδομάδα είπε στον κύριο Τσίπρα, φέρεται μάλιστα, να προέτρεψε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ζητήσει τη βοήθεια του Μπαράκ Ομπάμα για να τεθεί, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στην ατζέντα, το ελληνικό ζήτημα στη σύνοδο του G7 στη Δρέσδη, αλλά και να μεσολαβήσει ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάψει τις αντιστάσεις του και να ανοίξει ο δρόμος για μία συμφωνία. Η κυρία Άγγελα Μέρκελ, λοιπόν. Εννοεί τις αντιστάσεις για κούρεμα του χρέους. Ναι, ναι, γενικότερα, τις αντιστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είπε, λοιπόν, στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ή για τα άλλα πιο ιδεολογικά ζητήματα. Πολύ λοιπόν, θετικό που το είπε έτσι στον κύριο Τσίπρα. Αυτό, λοιπόν. Και πολύ θετική η επικοινωνία, η στενή και η συνεργασία του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ. Όταν όμως άλλοι πρωθυπουργοί στο παρελθόν προσπάθησαν και αυτοί να έχουν μια γέφυρα συνεργασίας και συνομιλίας με το Βερολίνο και εμπροκειμένου με την κυρία Μέρκελ, τότε τους στολίζαμε μερκελιστές, τους λέγαμε προδότες, εφιάλτες, Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλους και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέω, να εκλογικευτούμε, να ρίξουμε τους τόνους και να δούμε διαφορετικά την πραγματικότητα όπως είναι. Λοιπόν, δίνω δύο ακόμα πληροφορίες και περνάω στην κυρία Γεροβασίλη. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω από την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ εάν η νέα κυβέρνηση σκέπτεται για τρίτο πακέτο. Τώρα το λένε μνημόνιο, το λένε δάνειο, δεν ξέρω. Γιατί εγώ μένω στα λόγια του Πρωθυπουργού. Που είναι πάρα πολύ σαφής ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, έχει πει ο κύριος Τσίπρας, να πάμε σε νέο μνημόνιο. Διακινήθηκε μία είδηση για να καταλάβετε τη βρωμιά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των βρώμικων κονδυλοφόρων που υπάρχουν, φίλες και φίλοι, ότι είπε ο Τσακαλώτος ότι συζητάμε παράλληλα για τρίτο πακέτο. Αυτό το είπε μια σοβαρή κατά τα άλλα γερμανική εφημερίδα, η ΦΑΖ. Έγραψε τέτοιο πράγμα. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Συζητάμε, λέει, παράλληλα για τρίτο πακέτο. Και αναγκάστηκε αργά το βράδυ απόψε, πριν μπω στην εκπομπή, καμιά ώρα πριν μπω στην εκπομπή, και σας διαβάζω δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Διεθνών Εξωτερικών Σχέσεων, του κυρίου Ευκλήδη Τσακαλώτου, σχετικά με το σημερινό προβοκατόρικο δημοσίευμα, το προβοκατόρικο δικό μου, προβοκατόρικο δημοσίευμα της εφημερίδας ΦΑΖ. Λέει ο κύριος Τσακαλώτος, επιλέξει. Διαψεύδω ότι στη συνέντευξή μου στη ΦΑΖ, είχε δώσει συνέντευξη, σημερινή, στις 27/5/15, έκανε λόγο για πακέτο διάσωσης. Το μόνο που είπα είναι αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός της χώρας στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist στις 15 Μαΐου του 2015, ότι δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση θέλει μια ενιαία λίστα προαπαιτούμενων και για την τρέχουσα συμφωνία και για τη συμφωνία που θα ακολουθήσει μετά την 1η Ιουλίου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και ρωτώ, κυρία Γεροβασίλη, εσείς τι λέτε για αυτά που διακινούνται, ότι, να, είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, θα πάμε, λέει, σε νέο δανεισμό 30-40 δισεκατομμύρια. Εγώ ακούω εδώ και ένα μήνα ότι θα πάμε σε δανεισμό μέχρι 50 δισεκατομμύρια. 100 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, τι ισχύει τελικά. Για πείτε με, σας παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές. Νομίζω ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει τουλάχιστον όλοι οι συνομιλητές. Ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν για να συνεχίσει χωρίς αντιστάσεις μια ίδια πολιτική, δηλαδή μας δανείζουν για να αποπληρώνουμε τα δάνεια που μας έχουν δώσει. Ναι. Η ελληνική οικονομία καταραίει, ο ελληνικός λαός καταραίει. Ανάπτυξη, δεν το συζητάμε, έχει ξεχαστεί ως έννοια τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και όλα αυτά στη μαύρη τρύπα του χρέους. Εάν δεν σταματήσει αυτός ο κύκλος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγούμε από την δυσκολία στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Επομένως, οι προσπάθειες όλης της κυβέρνησης, το πρόγραμμα της κυβέρνησης, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να το εκτυλίξουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και προεκλογικά. Διότι και μέσα σε αυτά τα στενά πλαίσια, παρόλο που ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι δεν κάναμε και νομοθετήσαμε και σοβαρά θέματα μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα ασφικτικά. Εν πάση περιπτώσει όμως,
Αν συνεχίσουμε μια ίδια πολιτική, υφεσιακά μέτρα, αυξημένοι φόροι για να εισπράττουμε, για να δίνουμε στο χρέος, αυτό δεν πρόκειται να μας βγάλει πουθενά. Επομένως, σήμερα θέλουμε μια συμφωνία και θέλουμε κι εμείς γρήγορα μια συμφωνία. Μια συμφωνία όμως που να δίνει και μέλλον. Μάλιστα. Μια συμφωνία η οποία θα αφήνει να αναπτυχθούμε μακριά από τα μέτρα λιτότητας. Ερώτηση. Μακριά από τα υφεσιακά μέτρα. Σωστό. Διότι, ερώτηση θέλω να σας κάνω. Ναι. Ερώτηση. Είπαμε ότι οι υποχρεώσεις του κράτους μέχρι το τέλος του 2015 είναι κάτι περισσότερο από 17 δισεκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν. Μπορείτε να μας πείτε, αγαπητή κυρία Γεροβασίλη, πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Η συμφωνία, κοιτάξτε, τρέχουν υποχρεώσεις της χώρας. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και μέχρι στιγμής είμαστε. Ναι. Επομένως, μόνο που αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί, διότι οι υποχρεώσεις είναι ακριβώς αυτό που έγραφα πριν. Εκτός τις υποχρεώσεις για μέσα για τη χώρα, είναι χρήματα για τα δάνεια. Τα οποία έχουν συμφωνηθεί και γι' αυτό γίνονται και συμφωνίες για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα δάνεια. Ναι. Ωστόσο, επειδή το ελληνικό χρέος δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι, δεν είναι βιώσιμο, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Mm-hmm. Ήταν αποτυχημένο πρόγραμμα, πλήρως αποτυχημένο πρόγραμμα, όλα τα μνημόνια τα οποία έχουμε δεχτεί. Συμφωνούμε, ναι, ναι. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι πασιφανές αυτό, ναι. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο. Επομένως, δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Θέλουμε να αποπληρώσουμε, αλλά θέλουμε να ανοίξει και η συζήτηση για να δούμε τι θα συμβεί και με το χρέος. Για αναδιάρθρωση του χρέους, λέτε. Για αναδιάρθρωση του χρέους. Χωρίς αυτό, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πουθενά. Νομίζω ότι είναι στην καρδιά του θέματος αυτό. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα και για πόσο σημαντικό είναι να έχουμε χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Mm-hmm. Διότι αυτά θα μας επιτρέψουν και ένα βαθμό ανάπτυξης. Μάλιστα. Αν τώρα πάμε με πλεονάσματα 4%, προφανώς θα μιλάμε. Ένα ακόμα ερώτημα για να περάσουμε στον κύριο Παναγιώτοπουλο. Θέλω να σας κάνω ακόμα ένα ερώτημα. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα ότι είναι πιθανό ο Πρωθυπουργός να αποφασίσει για τους δικούς του λόγους εκλογές και δευτερευόντως δημοψήφισμα. Θέλω να μας πείτε, να πείτε στους τηλεθεατές, αν αυτό συζητιέται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι και η προσωπική σας άποψη. Χρειάζεται ο τόπος αυτή τη στιγμή εκλογές? Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια καινούργια κυβέρνηση με πολύ πρόσφατη λαϊκή εντολή. Έχει τη στήριξη του ελληνικού λαού και αυτό φαίνεται καθημερινά. Mm-hmm. Τα λέγατε κι εσείς εδώ και πριν και από τους τηλεθεατές σας. Ναι, ναι. Αλλά το ζούμε καθημερινά. Η κυβέρνηση αυτή διαπραγματεύεται για να περάσουμε γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, οι εκλογές δεν χρειάζονται, δεν έχουν να μας λύσουν κάτι. Το πολύ πολύ να έβγαινε αυτοδύναμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι. Πιθανό σενάριο. Και βεβαίως θα ήμασταν μπροστά ακριβώς στο πώς θα προχωρήσουμε και ποια πολιτική θα εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Δεν αλλάζει κάτι. Μήπως θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να είχε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, ας πούμε, λέω τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι στις προθέσεις. Όχι. Και το θυμάστε και προεκλογικά ότι εμείς λέγαμε μια κυβέρνηση με επίκεντρο του ΣΥΡΙΖΑ και που ακόμα και αν είχαμε αυτοδυναμία. Να σας το πω τώρα όπως το σκέφτομαι, γιατί θέλω να σας λέω ακριβώς όπως σκέφτομαι, σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Να σας το πω όπως το σκέφτομαι. Εάν υπάρξει μεγάλη αναταραχή εντός του ΣΥΡΙΖΑ από μια πιθανή συμφωνία, την οποία ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε και τι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, 56-44, ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βλέπει με καλό μάτι τη νέα συμφωνία. Κοιτάξτε, υπάρχει σε αυτή την περίπτωση και υπάρχει μεγάλη αναταραχή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει σε αυτή την περίπτωση να προχωρήσει σε εκλογές ο κ. Τσίπρας? Αν βάλουμε 15 σενάρια, στο τέλος βεβαίως θα βάλουμε. Πρέπει να τα κουβεντιάσουμε όλα όμως, γιατί ξέρετε, συζητιέται αυτό. Ο λαός είναι αυτός που αποφασίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εντολή να διαπραγματευτεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξει τη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους, να μην εφαρμόσει μέτρα λιτότητας υφεσιακά, να μην μειώσει μισθούς συντάξεις, να μην κάνει ένα φοροεισπρακτικό σκέτο σύστημα το οποίο θα εξαντλήσει κι άλλο την ελληνική κοινωνία. Και να... Άρα, εσείς μας θυμίσατε και πολύ καλά κάνατε τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Αυτό μας θυμίσατε τώρα και μπράβο σας. Και είμαστε ακριβώς εκεί. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεροβασίλη. Πάμε στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Κοιτάξτε. Και να μας πείτε, κύριε Παναγιώτοπουλο, αν έχετε την καλοσύνη, την εκτίμησή σας, μήπως και ο κύριος Τσίπρας, αυτό που ρώτησα την κυρία Γεροβασίλη, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και την πιθανότητα εκλογών. Έχω την αίσθηση ότι θα το εξετάσει και αυτό. Ναι. Και την πιθανότητα εκλογών και την πιθανότητα δημοψηφίσματος. Πιστεύω όμως για την ώρα δεν θα κλείνει προς τα εκεί. Εκτός αν δει να απειλούνται πράγματα μέσα από καταστάσεις που θα δημιουργηθούν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η αίσθησή μου είναι ότι θα αποφύγει, θα προσπαθήσει να αποφύγει και το δημοψήφισμα και τις εκλογές. Και σε ό,τι αφορά μια πιθανή αυτοδυναμία,
Κοιτάξτε, αφήστε να δούμε το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όπως σας είπα, η συμφωνία θα οδηγήσει σε τεκτονικές σεισμικές ανακατατάξεις και στην κοινωνία και στο εκλογικό σώμα και στο πολιτικό στερέωμα. Κύριε Παναγιωτόπουλο, λέτε αφήστε να δούμε τη συμφωνία, να δούμε τη συμφωνία, αλλά βάζετε και το συμπέρασμα. Όχι, λέω... Είναι συμφωνία που δεν την έχουμε δει. Λέω τη συμφωνία σε κάθε την περίπτωση... Την έχετε κοστολογήσει, την έχετε πει ποιες αντιδράσεις θα υπάρχουν... Σε κάθε περίπτωση η συμφωνία θα λαβαίνω. Οδηγήσει σε ανακατατάξεις. Αφήστε να δούμε το περιεχόμενό της και να δούμε αυτές οι ανακατατάξεις θα είναι... Υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε να το δούμε. Εγώ επιφυλάσσω. Να το δούμε, ναι. Εγώ επιφυλάσσω. Αλλά όχι να προσέξτε τώρα το εξής. Κοστολογήσουμε και να δούμε και τις αντιδράσεις. Προσέξτε τώρα το εξής. Το λέω, κυρία Γεωργοβασίλη, γιατί θα είναι μια συμφωνία δύσκολη και θα είναι μια συμφωνία προϊόν συμβιβασμού. Και συμβιβάζομαι σημαίνει και υποχωρώ. Υποχωρεί μια πλευρά, υποχωρεί και η άλλη. Άρα θα έχει και δύσκολα μέτρα. Ήδη ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση συζητεί τέτοιου είδους δύσκολα μέτρα. Ένα από αυτά είναι η αύξηση του ΦΠΑ. Περιμένετε και θα τα δείτε κοντός ψαλμός αλληλούια. Αλλά εγώ δεν θέλω να μείνω εκεί. Κοιτάξτε, για το ΦΠΑ. Εγώ δεν θέλω να μείνω εκεί. Θέλω να προχωρήσω. Προσέξτε, κύριε Λιάτσο. Έχω μπροστά μου τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα στα Τύρανα μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψης εκεί του Σέρβου Πρωθυπουργού Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Ο κύριος Ράμα, ξέρετε τι έκανε. Ο πρωθυπουργός μιας χώρας, κατά τα άλλα σοσιαλιστής, ξέρετε, είναι φίλος του κυρίου Σόρος, δίνει διαλέξεις στο Ίδρυμα Σόρος, έχω παρακολουθήσει και διάλεξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής. Δήμαρχος Τυράννων, άνθρωπος της τέχνης, εστέτ πολύ, εξαιρετικά ακραίος εθνικιστής. Εθνικιστής τύπου Μεσοπολέμου. Λοιπόν, τι είπε. Είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να υποβάλει στην Αλβανία τους χάρτες των θαλασσίων ερευνών, γιατί η Αλβανία πιστεύει ότι δεν έχει δικαίωμα η Ελλάδα να κάνει έρευνα στο θαλάσσιο οικόπεδο 1, το οποίο ανήκει στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και ζήτησε μάλιστα η Ελλάδα να υποβάλει και τους χάρτες για τις χερσαίες έρευνες που κάνει για θέματα υδρογόνων ανθράκων, μέσα στο έδαφος, στην ελληνική επικράτεια, στην περιοχή της Ηπείρου. Ένα αυτό. Και δεύτερο, επειδή το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, ο κ. Κοντζιάς, ορθώς κατά τη γνώμη μου, διαμαρτυρήθηκαν για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Αλβανικής Εθνοσυνέλευσης, της Αλβανικής Βουλής, που προέρχεται από το κόμμα των Τσάμιδων, με το οποίο ο σοσιαλιστής κ. Ράμα έκανε, το οποίο συμπεριέλαβε στην κυβέρνηση συνασπισμού, απαράδεκτες δηλώσεις σε βάρος της Ελλάδος. Ο κύριος Ράμα είπε ότι δεν θα ρωτήσουμε εμείς την Ελλάδα με ποιον θα συμπράξουμε και ποιον θα συμπεριλάβουμε στο Προεδρείο του Αλβανικού Κοινοβουλίου. Αυτά γιατί σας τα λέω. Εάν δούμε και το τι γίνεται στα Σκόπια, τα οποία κλειδονίζονται ως κρατικό μόρφωμα και ως κρατική οντότητα, αν δούμε τι γίνεται στα Βαλκάνια αυτή την περίοδο, αν δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, πολύ κοντά μας, μία ώρα με το αεροπλάνο, αν δούμε τι ετοιμάζουν κάποιοι άσπονδοι φίλοι μας στο Κυπριακό, πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, που είναι η σπονδυλική στήλη αυτή τη στιγμή του μεγάλου προβλήματος που έχει η Ελλάδα, πρέπει να μπουν στην οδό της τελικής διευθέτησης. Μάλιστα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με ακραίο τρόπο, δεν μπορεί να γίνει με μισαλόδοξες πολιτικές θέσεις, δεν μπορεί να γίνει με το ένα κόμμα να επιτίθεται και να κανιβαλίζει το άλλο. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας. Μα δεν ασχολείται ο κύριος Τσίπρας με τα άλλα κόμματα, κύριε Παναγιώτο. Αφήστε τώρα, πώς δεν ασχολείται. Με τι να ασχολείται, εδώ, με τη Νέα Δημοκρατία του 15%. Σας παρακαλώ τώρα. Να ασχοληθεί με τη Νέα Δημοκρατία του 15%. Κύριε, αυτά που αλλάζουν, βγαίνει, ξέρετε. Που βγαίνει ο κύριος Δένδιας, θα μου επιτρέψετε. Και ο Παπανδρέου πήρε 44%. Θα μου επιτρέψετε. Και ο Παπανδρέου πήρε 44%. Που βγαίνει ο κύριος Δένδιας σήμερα. Και κέρδισε τότε το Πασόκ. Βγαίνει ο κύριος Δένδιας. Και σήμερα είναι στο 3%. Στο Βήμα 99,5%. Το Σανά της Σαύρωση απέχει πολύ λίγο. Δεκανίκη μια λεπτή ΣΥΡΙΖΑ, κόκκινη κλωστή. Είναι ότι κρατά τη Νέα Δημοκρατία στο 15%. Πώς είπατε? Είπε ο κύριος Δένδιας σήμερα, κύριε, ακούστε με. Και επειδή το είπε ο κύριος Δένδιας, τι ακούστε με, τα ακούσουν και οι τηλεθεατές. Πυρηνική έκρηξη στη διεθνή πολιτική σκηνή. Δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι κρατά τη Νέα Δημοκρατία στο 15%. Καλά, απαντά στον κύριο Σαμαρά. Λέει ο κύριος Δένδιας τέτοια κουβέντα σήμερα. Απαντά ο κύριος Δένδιας στον κύριο Σαμαρά σε αυτά που είπε στην Κρήτη ο κύριος Σαμαράς. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι
κούρσα συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά εμένα κύριε Λιάτσο, δεν με ενδιαφέρει η μικροκομματική κουζίνα. Είτε γίνεται στη γαλάζια κουζίνα το μικροκομματικό παιχνίδι, είτε γίνεται στην κόκκινη είτε στην πράσινη κουζίνα. Εγώ σας αφηγούμε και σας περιγράφω μια κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή μας. Όχι, ήταν σοβαρή ανάλυση που και δημιουργεί γεωστρατηγική κατάσταση και δυναμική η οποία μπορεί να αποβεί σε βάρος της χώρας μας. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει πολιτική εθνική συνεννόηση. Πάντως πάντα οι κίνδυνοι που περιγράψατε και πάρα πολύ σωστά και εύστοχα υπήρχαν πάντα. Έχουν ενταθεί τώρα, κύριε. Καλά. Αν τώρα δεν ξέρω τι έφαγε την πρωινό πήρε ο Αλβανός και να πούμε και κάτι ακόμα. Και βάζει θέμα θαλασσίων και συνόρων, να πούμε και κάτι ακόμα. Εντάξει. Τώρα που θα συνηθίσει ο κόσμος ότι τα μνημόνια δεν είναι μόνο δεξιάς εμπνεύσεως, είναι και αριστερής εμπνεύσεως. Να το δούμε όμως αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα μπήκε σε μια τραγωδία. Σας βλέπω με χαρά να το λέτε. Κάθε άλλο. Το λέω με πραγματισμό ομό. Γιατί το λέτε τόσο γιατί φορές. Με ενδιαφέρει να είμαι ρεαλιστής για να σωθεί η χώρα. Επειδή είστε καλός δημοσιογράφος. Και κλείνω με δύο κουβέντες. Να περιμένουμε πρώτα να δούμε αν θα δούμε νέο μνημόνιο. Να δούμε. Και μετά κάνω μια πρόβλεψη. Μετά να κάνουμε κριτική. Αυτό που θα ονομαστεί Σιμών Μπολιβάρ θα είναι ένα νέο μνημόνιο. Μάλιστα. Και θα υπάρξει και νέα δανειακή σύμβαση. Γιατί κάνατε ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά που χρειάζονται μέχρι τέλη του 2015. Και δεν υπήρξε απάντηση. Και καταλαβαίνω γιατί δεν υπήρξε απάντηση. Διότι υπάρχει το κενό. Αυτό το κενό θα κληθεί να καλύψει η νέα δανειακή σύμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά στην εξουσία. Πάμε στον κύριο αλλά Μαντούρη. Προσέξτε, δεν είναι τυχαίο γι' αυτό. Για μια συμφωνία με θέλω να μιλήσουν όλοι για την καλύτερη. Ένα λεπτό και κλείνω. Ακούστε, δεν είναι τυχαίο γι' αυτό. Ναι. Είναι η ανωτέρα βία στη χώρα. Η χώρα βρέθηκε μπλεγμένη από υπαιτιότητα του κυρίου Παπανδρέου. Θα μπορούσε να κάνει άλλους χειρισμούς τη μοιραία στιγμή. Έκανε τους μοιραίους χειρισμούς, μπήκαμε στην περιπέτεια. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια. Μάλιστα. Να βγούμε από τη μία ώρα στην άλλη δεν γίνεται. Δεν ούτε μαγικό ραβδί υπάρχει για να βγούμε. Πρέπει να καθίσουμε κάτω, να βαδίσουμε στην πορεία της εθνικής ανασυγκρότησης, να αφήσουμε τις ακρότητες μεταξύ μας και να προχωρήσουμε. Λοιπόν. Αλλιώς το χάσαμε το παιχνίδι. Ευχαριστώ θα πολύ. Έχουμε μνημόνια για τα επόμενα 50 χρόνια. Δηλαδή κόλαση για 50 χρόνια. Δεν το θέλω αυτό. Κύριε Λαμπρούλη. Τι να πρωτοπούμε τώρα. Ό,τι θέλετε να πείτε. Ναι. Σας δίνω το λόγο να πείτε ό,τι θέλετε. Πολλά. Ακούστε, αλλά κύριε, μας ενδιαφέρει, ενδιαφέρει επίσης να μας πείτε αν πιστεύετε κι εσείς ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε και σε εκλογές. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Την εκτίμησή σας. Αυτό την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση. Θα πάμε σε διαφημίσεις μετά τον κύριο Λαμπρούλη για να συνεχίσουμε λοιπόν, και πολύ. Την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση. Βέβαια. Η ίδια θα κρίνει το διάστημα αν πρέπει ή όχι. Τώρα το πιθανό ή μη πιθανό σενάριο, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Μάλιστα. Αυτό είναι επιλογή καθαρά της κυβέρνησης. Ναι, ναι. Του πρωθυπουργού της κυβέρνησης κατ' επέκταση να το επιλέξει, αν το επιλέξει. Αλλά δεν είναι η ουσία αυτό. Αλλά και αυτό, αν θέλετε, ως επιχείρημα, ως επιχειρηματολογία στο δημόσιο διάλογο, συντελεί στην κατεύθυνση ακριβώς αυτής. Του εκφοβισμού και τρομοκράτηση του λαού μας, μαζί με όλα αυτά που είπα και πριν. Γιατί στοχεύουν. Κοιτάξτε, κύριε Ηλιάτσο. Πρώτον, αυτό που είπα πριν, τα μέτρα, τα μνημόνια που ισχύουν, που εφαρμόζονται, αλλά και τα νέα μέτρα που έρχονται, όπως και να τα βαφτίσετε, είτε μνημόνια, είτε όποια άλλη λέξη βρει ο καθένας. Νέα μέτρα είναι μπροστά μας. Τα οποία θα τα φορτωθεί όμως ο λαός. Και εδώ η συνένεση που λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος και τα άλλα κόμματα, το διαφόρων εκπροσώπων, ότι έπειτα εθνική συνένεση για πού. Στα πλαίσια αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, που θέλει μια ανάκαμψη από μια κρίση. Στην καπιταλιστική οικονομία, γιατί δείτε τα μέτρα αυτά δεν είναι στη μνημονιακή σε εισαγωγικά Ελλάδα, είναι και σε χώρες που δεν έχουν μνημόνια, βαθύτερα αντεργατικά, αντελαϊκά, σε όλους τους τομείς. Κύριε Αντιπρόεδρε, ο λαός θέλει Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μην μας διακόπτει. Δηλαδή. Άλλο αυτό. Αφού θέλει ο λαός. Θα με αφήσετε από την άποψή μας. Εγώ εκφράζω την άποψή μου. Όχι, απλώς το σημείο. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αν ο λαός είναι ικανοποιημένος μετά από τόσα χρόνια εντός ΕΟΚ ή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, γιατί αυτός ο δρόμος ανάπτυξης εντός αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτή τη στρατηγική που με διαφορετικές διαχειριστικές λογικές, τα διάφορα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, όποια άλλα κόμματα, τέλος πάντων έχουν περάσει και από κυβερνητικές καρέκλες, λοιπόν, διαχειρίζονται. Τον ίδιο δρόμο ανάπτυξη, την ίδια στρατηγική. Αυτό δεν είπε και ο Πρωθυπουργός. Μετά, αμέσως μετά τις εκλογές. Ή και λίγο πριν τις εκλογές. Σεβόμαστε το αυτό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρώ κτλ. Αποδεχόμαστε τους δρόμους. Άρα λοιπόν, εφόσον επί της αρχής υπάρχει συμφωνία, τώρα μαλώνουμε σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών για το μείγμα διαχείρισης που θα υλοποιήσει η χώρα μας στα πλαίσια ανάκαμψης από αυτή την καταστροφή που έχει
υποστεί ο λαός μας όμως, κύριε Λιάτσο. Γιατί και μέσα στην κρίση, όπως και προ-κρίσης, κάποιοι κερδοφορούν. Και αυτοί είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι εφοπλιστές κτλ. Ψάχνουν χρήματα. Φτάσαν στο σημείο να παίρνουν και τα όποια δεκάρικα, τάλιρα, να το πω έτσι, των ξεχασμένων, να το πω έτσι, λογαριασμών των δημοσίων ταμείων ή δημοσίων οργανισμών κτλ. Άμα δείτε όμως, μέχρι τώρα ισχύουν μια σειρά από φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο στη χώρα μας, που έχουν ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και γι' αυτά η κυβέρνηση δεν λέει τσιμουδιά. Ψάχνανε χρήματα για το υποτιθέμενο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που αφορά την ανθρωπιστική κρίση, που εμείς διαφωνούμε και με τον όρο, και τα 200 εκατομμύρια τα φορτώσανε πού? Σε αυτούς που έχουν. Δηλαδή από τους φτωχούς, από τους εξαθλειωμένους, από τους, αυτούς που συμπιέζονται, το λαό μας δηλαδή, την πλειοψηφία του λαού μας, για να δώσουν στους εξαθλειωμένους. Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερον, τι θέλουν να συσκοτήσουν πέρα από αυτό? Πρώτον, η διαπραγμάτευση. Το δεύτερο είναι ποιο? Ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης πέρα από αυτόν που βαδίζει η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, μέσα σε αυτόν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που είναι σπαρμένος με τα αποκαίδια των λαϊκών δικαιωμάτων. Και θα συνεχίσει όχι για 50, και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Αν τι, εμείς αυτό λέμε στο λαό. Αν ο λαός δεν βάλει τις κόκκινες γραμμές του, κύριε Ηλιάτσο. Μάλιστα. Και οι κόκκινες γραμμές για το λαό είναι να οργανώσει την πάλη του, να οργανώσει και να δυναμώσει τη λαϊκή συμμαχία, αυτό που λέμε εμείς των εργαζομένων, των αυτοπροσχολούμενων, των μικρομεσαίων αγροτών, της νεολαίας και των γενικών, σε κατεύθυνση ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δείτε τώρα, σε αυτό το τραπέζι, αν μου επιτρέπετε, αλλά και τα άλλα κόμματα, όσα είναι στη Βουλή, από τα 7 κόμματα, όλα συμφωνούν σε ποιο? Για το χρέος. Αν το ξεκινήσουμε, γιατί η κουβέντα μας εκεί περιστράφηκε σήμερα, ποιος αναγνωρίζει το χρέος? Όλοι τους. Εμείς λέμε ότι το χρέος αυτό ο λαός μας δεν το οφείλει. Διότι δεν ευθύνεται ο λαός μας για αυτό το χρέος. Πού πήγανε αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια, γιατί πλούτος παρήχθη στη χώρα μας? Θυμάστε τώρα να σας θυμίσω, γιατί αξίζει να θυμόμαστε και κάποια πράγματα, ότι τη δεκαετία του 2000-2003-2004 με τους Ολυμπιακούς και λίγο μετά, η χώρα μας έτρεχε με τρεις ρυθμούς ανάπτυξης. 4 και κάτι, αν θυμάμαι. Ήμασταν από τις πρωτοπόρες, πρώτη-δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρήχθη πλούτος, δισεκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά? Μήπως ωφελήθηκαν οι εργαζόμενοι? Μήπως ωφελήθηκε η πλειοψηφία του λαού μας? Ή πήγαν στις τσέπες μερικών πλουτοκρατών καπιταλιστών? Μάλιστα. Όπου και συνεχίζεται. Και αυτή η κατεύθυνση υπηρετική ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Όσο και συγκεκαλυμένα, όσο και. Συγγνώμη. Όποια επιχειρηματολογία και να βγάλει από τη φαρέτρα του, εκεί μας οδηγεί. Το ζήτημα είναι άρα λοιπόν, εμείς λέμε ο λαός να μην εγκλωβιστεί, να μην πέσει σε αυτό το δίλημα της όποιας αριστερής. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τα όποια συνθήματα ή αν θέλετε οι όποιες διεκδικήσεις αυτής της αριστεράς που θέλει να παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρεσβεύει, ήταν κατά της ΕΟΚ. Ήταν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά των υπεριαλιστικών αυτών οργανισμών. Αλλά δείτε τώρα, ο κύριος Τσίπρας παίρνει τηλέφωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητάει τη συνδρομή και την παρέμβασή του στη Μέρκελ, στη Γερμανία εν προκειμένου, ή αν θέλετε στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι τυχαίο? Βεβαίως συνδέεται με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Θα σας θυμίσω ο Καμένος, ο κύριος Καμένος, που δεν ξέρουμε, αλλά προφανώς εκεί οδηγούν, έκλεισαν τις συμφωνίες ενδεχομένως για τους υδρογονάνθρακες. Αλλά αντανακλά παράλληλα ποιο? Τις αντιθέσεις και τους οξύτατους ανταγωνισμούς μεταξύ των Αμερικανικών μονοπωλιακών ομίλων που διεισδύνουν στην Ευρώπη απέναντι στους Ευρωπαϊκούς. Συγγνώμη. Και αυτό αντανακλά και στο μείγμα διαχείρισης, αυτό αντανακλά και στο μείγμα πολιτικής διαχείρισης και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες. Ποια ήταν η μέχρι τώρα πολιτική που ακολουθήθηκε και στη χώρα μας? Περιοριστική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι λέγανε? Σας θυμίζω Τέξας, αυτή τη γυροβολιά που έκανε ο κύριος Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός. Επεκτατική πολιτική. Αυτό που λέμε τώρα, μείωση του λίγου του χρέου. Να είστε καλά. Δείτε, από όλα αυτά. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ναι, να πάτε σε διαφημίσεις, αλλά όλοι οι άλλοι παρεμβαίνουν, ή ο κύριος Παναγιώτοπουλος. Εσείς μιλήσατε αρκετά τώρα. Δεν όχι, με συγχωρείτε, εντάξει. Παρακαλώ, αλλά παρακαλώ. Ούτε παρενέβαινα, ούτε διάκοψα κανένα. Έχετε δίκιο, δεν παρέμβαινα. Λοιπόν, περίμενα να έρθει η σειρά μου να πάρω το λόγο να πω δύο πράγματα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι όποια επίκληση του εθνικού συμφέροντος για μας έχει βαθύτατο ταξικό χαρακτήρα και χαρακτηριστικά. Δεν είναι τα ίδια συμφέροντα με του ανέργου, του χαμηλοσυνταξιούχου, του χαμηλοαμοιβόμενου εργαζόμενου σήμερα που τσακίζεται και καίγεται στα ΕΛΠΕ. Λοιπόν, με το μεγάλο κεφάλαιο, με τους εφοπλιστές κτλ.
Δεν μου λέτε οι αγρότες, επειδή επικαλεστήκατε προηγουμένως την κοινή μας καταγωγή, οι αγρότες πληρώνουν πανάκριβα το πετρέλαιο. Ο λαός μας, γιατί θέλουν, πληρώνει πανάκριβα το πετρέλαιο. Οι εφοπλιστές σου λατσάρουν όπου γης στις θάλασσες με αφορολόγητο πετρέλαιο. 58 φοροαπαλλαγές υπάρχουν στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Γιατί δεν βάζουν μία, γιατί ψάχνουν για χρήματα, γιατί δεν έχουν να δώσουν για τα νοσοκομεία, για την υγεία, που καταραίουν τα δημόσια νοσοκομεία. Ας βάλουν ένα τέλος, όπως θέλετε πείτε το, χαράτσι σε εισαγωγικά, στο μεγάλο κεφάλαιο και στους εφοπλιστές. Να δείτε πώς θα βρεθούν τα δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέμε ότι εδώ ο λαός μας δεν έχει να περιμένει τίποτα, καμία αναμονή, καμία ανοχή και στην κυβέρνηση αλλά και στις πολιτικές των άλλων κομμάτων που εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προϊονίζει τίποτα θετικό. Καμία Άντως, θετική εξέλιξη για το λαό μας. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μονομερή διαγραφή του χρέους, ο λαός όμως να πάρει τι. Την εξουσία στα χέρια. Γιατί δεν την έχει η κυβέρνηση. Η κοινή αγροτική πολιτική 19 δισεκατομμύρια ευρώ θα δώσει την επόμενη εξουσία στου αγρότε. Που θα πάνε. Η κοινή αγροτική πολιτική όμως έθεσε στου αγρότε. Ποιο θα δώσει τα χρήματα αυτά στους αγρότες. Ξεκλήρισε την αγροτιά και έφτασε και με στόχο να μείνει στο 5 με 6%. Έχουμε ως στόχο να τα δώσουμε τα χρήματα. Για έλατε μια βόλτα στη Θεσσαλία να δείτε. Εγώ είμαι από τη Μακεδονία. Είμαι από τη Μακεδονία και είμαι από τη Βέρεια. Από αγροτική περιοχή. Α, και χαίρεσε. Αν βγούμε εκτός ευρώ, πάμε χρόνια πίσω. Και η αγροτική, κοινή αγροτική πολιτική. Μια σειρά που καλλιέργειες ξεκινήσουν κοινή αγροτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ξαναγίνεται όμως. Που ξαναγίνεται. Λέμε για τον πρωτογενή τομέα. Να είστε καλά, κύριε Λαμπρούλη. Σε ρήξη λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, ο λαός μας δεν έχει να προσδοκίσει τίποτα. Να πείτε στους παραγωγούς ότι δεν θα έχουν ενισχύσεις όμως. Πάμε διαφημίσεις. Μιλάμε για άλλη βάση οικονομίας.